Λοιπόν, άλλο ένα Leader ξεκινάει, Δευτέρα, 25 του μήνα, 25 Νοεμβρίου του 2019. Να πω ότι εντάξει, το ευχαριστώ είναι λίγο. Η ανταπόκριση εκπομπής στην τελευταία τριετία είναι μεγάλη και χαίρομαι γι' αυτό περισσότερο γιατί βλέπω ότι πραγματευόμαστε θέματα που σας αρέσουν. Θέλω να πω απλώς κάτι για τους ομογενείς. Επειδή είναι τα περισσότερα email και είναι λογικό από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία, είναι λογικό να υπάρχει μια καθυστέρηση στην ενημέρωση μιας εκπομπής η οποία προβάλλεται σε εσάς 24 ώρες από τη στιγμή που γυρίζετε. Οπότε μια υπηκία εκεί, δεν μπορούμε να προλαβαίνουμε όλα τα γεωπολιτικά, δεν μπορούμε να προλαβαίνουμε όλες τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλα μέσα προφανώς για να ενημερωθείτε. Η δική μας εκπομπή έχει περισσότερο την αξία μιας πολιτισμένης συζήτησης και θέλουμε να φωτίσουμε κάποια πράγματα μέσω των πρωταγωνιστών, πράγματα που ίσως δεν συναντάτε αλλού. Όπως και να έχει, κάθε κριτική προφανώς καλοδεχούμενη. Ένα ιδιαίτερο θέμα σήμερα στην εκπομπή μας, στους leaders, διότι εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος σεμνά και ταπεινά, παρά το δόγμα Καραμαλή, σεμνά και ταπεινά, έχει κάνει πάρα πολλά για την πατρίδα του, έχει κάνει πάρα πολλά και για τον ίδιο. Έχει ευχαριστηθεί αυτά που έχει κάνει και έχει δουλέψει στην καρδιά, στη ρίζα ενός προβλήματος που λέγεται μεταναστευτικό. Ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς για μένα, και θα το συζητήσω με τον εκλεκτό μου καλεσμένο στην πορεία, οι κυβερνήσεις θέλουν να το αντιμετωπίζουν λες και δεν αφορά ανθρώπους, αλλά αφορά ένα κινητό τηλέφωνο, ένα ποτήρι ή ένα εμπόρευμα. Αφορά και τις δύο πλευρές αυτό, και τους Έλληνες που υποδέχονται τους μετανάστες, αλλά και τους ίδιους τους μετανάστες. Κρύβονται ψυχές και μάτια με μάτια κοιτάζονται μόνο με τους ανθρώπους του λιμενικού. Μαζί μου είναι ο κύριος Δημήτρης Μπαλτάκος. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ, κύριε Μπαλτάκο. Ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Είστε πρώην διοικητής της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος, αλλά ένας άνθρωπος που δεν περιορίζεται το βιογραφικό του σε ένα κομμάτι χαρτί. Έχετε πολλά να δώσετε από εδώ και πέρα στην Ελλάδα, στην πατρίδα. Και θέλω να καταλάβω τι είναι αυτό που σας παρακίνησε να μπείτε στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος και να αντιμετωπίσετε μια σωρία ζητημάτων, όπως και το μεταναστευτικό, βεβαίως. Ναι. Ξεκινάει από την παιδική μου ηλικία, που, κατά την οποία διάβαζα αρκετά βιογραφίες ανθρώπων. Το έκανα από τότε, το κάνω ακόμα. Μου αρέσει πάρα πολύ να κοιτάω την εξέλιξη των ανθρώπων, την αφετηρία τους και ποιες ήταν οι ενιοπαραγωγικές διαδικασίες, εγώ τις ονομάζω, μέσω από τις οποίες διήλθαν ώστε να φτάσουν εκεί που φτάσανε. Κοινός παράγοντας ήταν σε όλους τους ανθρώπους που θαύμασα μέσα από τα βιβλία κυρίως, η στρατιωτική θητεία. Δεν μπήκα στη στρατιωτική σχολή από τις Πανελλήνιες, επέλεξα έναν άλλο δρόμο και όταν έκανα τις σπουδές μου στην Αγγλία, το μεταπτυχιακό μου, το πρώτο μεταπτυχιακό, σκεφτόμουν τι είναι αυτό το οποίο θα κάνω στην υπόλοιπη ζωή μου. Δηλαδή ήθελα να γίνω καλός σε αυτό το οποίο θα κάνω και αναρωτιόμουν σε τι θέλω να γίνω καλός. Δηλαδή έκανα ένα reverse engineering που λέμε, αφού απευθυνόμαστε και σε ομογενείς. Τότε υπήρχε ο μόνος τρόπος για να γίνεις βατραχάνθρωπος, που είναι ακόμα ίσως το πιο δύσκολο σχολείο επιλογής στην Ελλάδα, γινόταν μόνο μέσω του στρατεύματος. Δεν γινόταν, μάλλον με την έννοια του φαντάρου, της θητείας. Δεν μπορούσε να πας σαν κληρωτός. Συνεπώς, αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, ενδεχομένως και να είχα πάει μέσω της θητείας μου να τελειώσω το σχολείο. Δεν υπήρχε και το καλοκαίρι που τελείωνα το πρώτο μου μεταπτυχιακό. Βγήκε η προκήρυξη στο λιμενικό σώμα. Οπότε θεώρησε ότι ήταν ο μόνος τρόπος να πάω. Άρα ο αντικειμενικός σκοπός δεν είναι τόσο πολύ να μπω στο λιμενικό σώμα, παρά να τελειώσω, να ολοκληρώσω το σχολείο των βατραχανθρώπων. Όταν το ολοκλήρωσα, μετά από περίπου 2 χρόνια, δηλαδή σχολή ναυτικών δοκίμων και το σχολείο βατραχανθρώπων που διαρκεί περίπου 7 μήνες, αν θυμάμαι καλά, εντάχθηκα σε μια μονάδα της οποίας την ύπαρξη μέχρι να μπω στο λιμενικό σώμα αγνοούσα. Να σου πω την αλήθεια. Δεν την ήξερα τη μονάδα υποβρυχίων αποστολών. Ήξερα τη μονάδα υποβρυχίων καταστροφών ή μετά τη διοίκηση, τέλος πάντων τη λεγόμενη δίκτωρα του ΣΟΙΚ. Όταν όμως τελείωσα το σχολείο και πήγα στη μονάδα, αντελήφθηκαν ότι πέραν της υποχρεωτικής παραμονής που είχα αναλάβει από τον νόμο για κάποια χρόνια να παραμείνω, ότι δεν ήταν κάτι καταναγκαστικό. Το αντίθετο, υπήρχαν πάρα πολλές δυνατότητες δομικές στη μονάδα να παραχθεί πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό έργο. Για ποιο λόγο? Πρώτον, γιατί η μονάδα ανήκει σε σώμα ασφαλείας, άρα δεν έχει το συνταγματικό περιορισμό που έχουν οι ενόπλες δυνάμεις και επιχειρεί καθημερινά, μπορεί να επιχειρήσει καθημερινά. Είχε βατραχανθρώπους, δηλαδή ανθρώπους που είχαν διέλθει από το πιο ωραίο, το πιο καλό, το πιο δύσκολο, το πιο αξιοκρατικό σύστημα επιλογής στη χώρα. Φυσικά χρήζει βελτίωση, αλλά είναι το καλύτερο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε είχαν μια κοινή αφετηρία, μια ομοιογένεια, η οποία είναι πολύ σημαντική για το θεσμό στο σύνολό του. Και υπήρχε όρεξη για δουλειά. Συνεπώς θεώρησα, ταύτισα έτσι την μοίρα της μονάδας με τον εαυτό μου, με την έννοια ότι θεώρησα ως προσωπική μου επιτυχία την επιτυχία της μονάδας
Μάλλον το πω ανάποδα. Θεωρούσα την επιτυχία της μονάδας δικό μου προσωπικό στόχο. Yeah. Όχι ότι η δική μου η επιτυχία της μονάδας ταυτίζεται με εμένα σε καμία περίπτωση. Οπότε ανέλαβα από τότε κάποια πράγματα, κάποιους στόχους, στους οποίους σε πολύ μεγάλο βαθμό φέραμε εις πέρας έκτοτε, τα τελευταία 6 χρόνια. Και έτσι αποφάσισα να αποχωρήσω. Ναι, ναι. Είχατε συναντηθεί και με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό μπροστά σε αυτό που ο ίδιος οθούσε τους Έλληνες να μην κάνουν. Δηλαδή στο να γίνουν άριστοι. Διότι ο κύριος Τσίπρας έμεινε με το στόμα ανοιχτό μπροστά σας. Όχι, είναι ρεπορτάζ, δεν το λέω εγώ κάθε υπερβολή. Αφήστε, το λέω εγώ. Ναι. Σας εκθίασε και είχε δίκιο, διότι είστε ένας επιστήμονας, ένας νέος άνθρωπος που προσφέρατε σε μια μονάδα και ο ίδιος ήθελε προφανώς να σας ευχαριστήσει γι' αυτό, λέγοντάς σας ουσιαστικά από όπου χρειαζόμαστε επιστήμονες σαν και εσάς. Το σώμα δεν έχει επιστήμονες. Έχει... Όχι, σίγουρα έχει πολλούς καταξιωμένους ανθρώπους και σπουδαγμένους. Όχι ότι υπάρχει απαραίτητη αιτιότητα μεταξύ των σπουδών και της αποτελεσματικότητας επιχειρησιακής. Ενδεχομένως σε επίπεδο αξιωματικών να υπάρχει κάποια αιτιότητα, όχι στο επίπεδο των υπαξιωματικών. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ενδεχομένως να επιτελέσεις το έργο σαν υπαξιωματικός να έχεις μακρές σπουδές. Όχι ότι δεν βοηθά, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Πρωθυπουργό, είχαμε γνωριστεί όσο ήμουν πρόεδρος του Παναθηναϊκό για έναν χρόνο στην Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, με αφορμή το γηπεδικό. Και είχα περάσει κάποια ώρα, περίπου μία ή δύο ώρες, στο Μέγαρο Μαξού μου είχε καλέσει και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Έκτοτε λοιπόν υπήρχε μια επαφή, οπότε όταν ήρθε στην. Υπήρχε μια γνωριμία, θέλω να πω. Υπήρχε μια γνωριμία, ναι, προφανώ δεν ήμασταν σε επικοινωνία. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι. Με τον Πρωθυπουργό. Ήξερε όμως ποιος είστε, θέλω να πω. Ήξερε ποιος είμαι, είχαμε μιλήσει για κάποια ώρα. Και όταν συνέβη το περιστατικό εκείνο, αν θυμάστε, με την τουρκική ακτοφυλακή και το ελληνικό λιμενικό, που το δικό μας πλοίο τέλος πάντων υπέστη μια ζημιά, ήρθε στο αρχηγείο, εκτιμώ για ανύψωση του ηθικού, μια καλή κίνηση. Και μπαίνοντας σε μια αίθουσα στην οποία τον περίμενε το επιχειρησιακό προσωπικό του λιμενικού σώματος, δηλαδή πέραν όλων όσων είχαν παραστεί στην ομιλία του. Νομίζω ότι ένιωσε και είδε δηλαδή πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν ήξερε κανέναν. Μια οικειότητα. Οπότε είδε έναν άνθρωπο τον οποίο είχε ξαναγνωρίσει, ένιωσε μια οικειότητα. Εντάξει, συγγνώμη, είσαστε, το δέχομαι, εγώ το κρατάω. Πάμε ένα-ένα, έχω δεκάδες ερωτήματα. Και ξεκινώ από το μεταναστευτικό. Και το προσωπικό στοιχείο θέλω εδώ, αλλά και το επιχειρησιακό. Ωραία είναι εγώ να κάθομαι στο γραφείο μου στην Αθήνα και να λέω θα έρθουν μια βάρκα με 60 λαθρομετανάστες, μετανάστες, πρόσφυγες, ο καθένας θα τους βαφτίσει όπως θέλει. Και θα τους πάρουμε αυτούς και θα τους κάνουμε pushback. Ή θα τους αφήσουμε σε ένα κέντρο προαναχωρησιακό και θα περιμένουν εκεί για πάντα. Εσείς είστε οι άνδρες του λιμενικού αυτοί που έχετε την πρώτη ματιά, που βλέπετε τις βάρκες να έρχονται. Ναι. Και ρωτώ, κύριε Μπαλτάκο, είμαστε εκπαιδευμένοι να κάνουμε το σωστό σε αυτή την περίπτωση? Είναι εύκολο να αρνείσαι να δώσεις το χέρι σου σε μια μάνα με ένα παιδί στην αγκαλιά από ένα άλλο πλανήτη και να έρχεται? Εγώ δεν λέω από άλλη χώρα, από άλλο πλανήτη. Πόσο καλά εκπαιδευμένος πρέπει να είσαι για να ακολουθείς εντολές και τις ακολουθείς τελικά τις εντολές ή παίρνει πολύ νερό αυτό? Ναι, πολλά ερωτήματα μαζί. Να ξεκινήσω λέγοντας πρώτον ότι η μονάδα η δική μου δεν έχει ευθεία συμμετοχή στο προσφυγικό μεταναστευτικό, καθώς είμαστε μονάδα ειδικών επιχειρήσεων, έχουμε συγκεκριμένα mission sets, όπως λέγονται, που δεν περιλαμβάνουν τη διαχείριση των ροών. Δηλαδή, αν τυχόν υπάρχει κάποιο ένοπλο περιστατικό, όπως είχε γίνει πριν από κάποια χρόνια νότια της Κρήτης με ένα πλοίο που λεγόταν Μπάρις, στο οποίο υπήρχαν κάποιοι μετανάστες και είχε πολεμικό πλοίο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, είχε δει ότι υπήρχαν όπλα επάνω, τότε είχε ενεργοποιηθεί η μονάδα και είχαμε κάνει νιοψία για εξαιτίας αυτού του λόγου. Πέρα αυτού δηλαδή, του περιστατικού, δεν υπάρχει κάποια άλλη εμπλοκή της μονάδας αυτή τη στιγμή και ορθώς δεν υπάρχει. Τώρα, όσον αφορά την. Να πω πιο πολύ το λιμενικό έχει όμως έτσι άμεση επαφή. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Εννοείται. Τα πλωτά του στο Ανατολικό Αιγαίο, τα κλιμάκια ειδικών αποστολών, οι κυβερνήτες, τα λοιπά, προφανώς έχουν καθημερινή εμπλοκή εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μεγάλη εμπειρία. Τώρα, δύο θέματα θέσατε. Ουσιαστικά το ένα θέμα είναι η πολιτική του διάσταση με την έννοια της τοποθέτησης ιδεολογικής. Γιατί στην Ελλάδα ουσιαστικά δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε εύκολα σε άσπρο ή μαύρο, αλλά γκρόσο μόντο υπάρχουν αυτοί οι οποίοι. Υπάρχει η αριστερή, να το πω έτσι, τοποθέτηση και αυτή φαινομενικά η δεξιά τοποθέτηση. Θεωρώ ότι και σε αυτό το ζήτημα, όπως και σε όλα μεταξύ των δύο αυτών έτσι, πόλων, αν και έχουν πλέον, δεν έχουν τόσο πολύ σημασία, είναι ότι οι μεν το προσεγγίζουν το ζήτημα, όλα τα ζητήματα και το συγκεκριμένο από μια γενική έποψη. Αυτό το κάνει κυρίως η δεξιά. Ενώ η αριστερή ιδεολογία το προσεγγίζει από μια ειδική σκοπιά. Δηλαδή, λέτε, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει τη στιγμή που. Ο πιο δεξιός. Δεν πάω στην ακραδεξιά, ναι, πάω στον πιο δεξιό άνθρωπο. Το πιο συντηρητικό. Τον πιο συντηρητικό άνθρωπο, ο οποίος λέει ότι δεν θέλω με τίποτα να μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτός ο άνθρωπος, αν πάει εκείνη τη στιγμή πάνω στο σκάφος και δει κάποιον να πνίγεται, όχι τη μάνα με το παιδί, όχι το ακραίο παράδειγμα, δει έναν ενήλικα να πνίγεται, οποιονδήποτε να πνίγεται.
Ο ίδιος υπάρχει περίπτωση να μην δώσει το χέρι του, θα το βοηθήσει σίγουρα. 100%. Γιατί όμως λέει ότι αυτό είναι λάθος, πρέπει να κάνουμε τα πάντα, γιατί το βλέπω μια γενική σκοπιά, την οποία μπορούμε να την αξιολογήσουμε αργότερα. Η αριστερή ιδεολογία δεν βλέπει τη γενική σκοπιά, η οποία ενδεχομένως στην προκειμένη περίπτωση μεταναστευτικού όντως να είναι επιβλαβής για τη χώρα. Το βλέπω μια ειδική σκοπιά. Δηλαδή σου λέει δεν θα βοηθήσουμε τον άνθρωπο που πνίγεται. Οπότε νομίζω υπάρχει μια. Είναι μήλα πορτοκάλια που λένε οι ξένοι. Το προσεγγίζουν οι διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικό τρόπο. Και οι δύο έχουν δίκιο. Δηλαδή, όντως το μεταναστευτικό με τη μορφή με την οποία εξελίσσεται αυτή τη στιγμή δεν είναι προς το όφελος της χώρας. Και δεν νομίζω ότι είναι και προς όφελος των ανθρώπων των ίδιων. Δηλαδή, τι νόημα έχει να μπαίνουν άνθρωποι μέσα στην Ελλάδα και να καταλήγουν στη Μόρια όπου. Από ό,τι μαθαίνουμε, υπάρχουν βιασμοί, δολοφονούνται, σκοτώνονται. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα ούτε για αυτούς. Δεν πετυχαίνουν δηλαδή, τον σκοπό της επιβίωσής τους. Και απ' την άλλη, δεν βοηθάει και η χώρα. Τώρα, το κατά πόσο μπορεί, αν είμαστε εκπαιδευμένοι να το διαχειριστούμε, η εκπαίδευση δεν είναι μια όριστη έννοια. Είναι μια ειδική διαδικασία που έχει κάποιους συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς. Κατά την άποψή μου, δεν είμαστε. Όχι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Δυστυχώς. Έχουμε την πρόθεση, βλέπετε, τους άνδρες του λιμενικού να θέλουν. Όχι, δεν θέλω να το πω συγκεκριμένα πίσω στους ανθρώπους και να νομίζουν ότι κάνω κάποια έτσι ευθεία προσβολή στην ικανότητά τους. Δεν έχουν εκείνη την ευθύνη. Εγώ είχα γράψει κάποια άρθρα παλιότερα και ένα νομίζω πριν από λίγο καιρό στην Καθημερινή. Στο οποίο τι έλεγα ουσιαστικά. Κάτι το οποίο λένε πάρα πολύ συχνά οι Αμερικάνοι, για τους οποίους εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση όσον αφορά τη διαχείρισή τους σε τέτοια θέματα. Λένε ότι πρέπει να κάνεις τον κόσμο σου set up for success. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν τοποθετείς ένα σκάφος, ένα λάμπρο, ένα σκάφος του λιμενικού σώματος, ένα ταχύπλοιο, ένα φουσκωτό στο Ανατολικό Αιγαίο και τους επιφορτίζεις με διαχείριση μιας μείζωνας κρίσης όπως είναι το μεταναστευτικό, αν δεν τους έχεις δώσει τα απαραίτητα εφόδια, είναι αδύνατον να το διαχειριστούν. Και όταν λέω απαραίτητα εφόδια, στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε μια ανατολίτικη προσέγγιση ακόμα. Κάποιοι το θεωρούν καλό, κάποιοι δεν το θεωρούν καλό αυτό. Που ως εφόδιο εννοούμε κυρίως τα υλικά. Ναι. Δηλαδή, όποιος αγοράσει πιο πολλά πράγματα είναι και καλύτερος. Αυτό θυμίζει κυρίως για μένα τους Ινδιάνους με τα καθεφτάκια και τα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν υλικά τα οποία προσδίδουν νέες επιχειρησιακές δυνατότητες. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Και η αιτιότητά τους στην επίλυση των προβλημάτων πρέπει να εξετάζεται ad hoc. Δεν είναι ότι επειδή παίρνουμε π.χ. 10 ταχύπλα σκάφη, καλό είναι που τα πήραμε. Ότι αυτό έχει κάποια αιτιότητα όσον αφορά την επίλυση του μεταναστευτικού σε τακτικό επίπεδο. Συγγνώμη που διακόπτω τώρα, γιατί μου δώσατε πάσα. Μου αναφέρατε πριν το επεισόδιο με τους Τούρκους. Θυμάμαι, το έφερα στο μυαλό μου, το επεισόδιο με τους Τούρκους, τουρκικό λιμενικό, ελληνικό λιμενικό. Με τα λίγα που ξέρω, το υλικό δεν ήταν συγκρίσιμο. Θυμάμαι ένα μεγάλο τουρκικό σκάφος σε μέγεθος. Ναι. Διαβάζω πολλούς αποστράτους κυρίως του λιμενικού, θα μου πείτε εσείς αν είναι αλήθεια, να λένε ότι αυτό είναι ένα βήμα πριν το πολεμικό ναυτικό που εμφανίζουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Είναι πλοία δηλαδή τα οποία μπορούν με κάποιες αλλαγές να δουλέψουν και επιχειρησιακά σε άλλη βάση. Και βλέπω τα δικά μας φουσκωτά τα οποία εσείς δεν είναι τόσο προηγμένα. Αυτό αυτομάτως όμως δεν φέρνει και μια πτώση του ηθικού. Όταν βλέπεις εσύ ότι ο άλλος πάει με ένα πλοίο πολλά, μεγαλύτερο από σένα. Πολλά θέματα μαζί. Ωραία, να σας απαντήσω το θέμα του ηθικού πολύ γρήγορα. Ναι. Δεν πιστεύω καθόλου στην έννοια του ηθικού. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι έχει κάποια βάση αυτό το πράγμα. Σαν επίκληση το επικαλούμε πολύ συχνά στην Ελλάδα στο δημοσιολόγο. Θεωρώ ότι είναι πτωχευμένο επιχείρημα και γίνεται κυρίως επειδή δεν έχουμε κάτι άλλο να επικαλεστούμε. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Η έννοια του ηθικού είναι κυρίως έννοια ειρήνης. Δεν είναι έννοια που αφορά τις επιχειρήσεις ή τον πόλεμο. Με την έννοια ότι το ηθικό παίζει ρόλο, δηλαδή αν για παράδειγμα έχεις πάρει σε χώρηση η γυναίκα σου και είσαι σε μια κακή ψυχολογική κατάσταση. Ή καλή. Ή καλή ενδεχομένως για κάποιους που δεν περνάνε πολύ καλά. Και πας την επόμενη μέρα στη δουλειά, ναι, μπορεί να μην είσαι πολύ καλός στο Word, στο Excel, τέλος πάντων να μην έχεις πολύ όρεξη, τέλος πάντων. Να μην τρως πολύ. Άπαξ και ξεκινήσει η επιχειρησιακή δραστηριότητα, η έννοια του ηθικού, αυτή η έννοια του ηθικού, έτσι όπως την επικαλούμε στην Ελλάδα, δεν παίζει καμία σημασία, κανένα ρόλο. Είναι τελείως διαφορετική η διαδικασία, η ψυχολογική, την οποία περνάει ο άνθρωπος, ο άντρας κυρίως, γιατί οι άντρες κυρίως, όχι όσο αποκλειστικά επιχειρούν. Άρα η έννοια του ηθικού για μένα δεν είναι απολύτως τίποτα. Για παράδειγμα, ας πούμε, υπάρχει μια μονάδα ειδικών επιχειρήσεων που την ξέρει και ο απλός κόσμος στην Αμερική, η System 6, η οποία έχει διαζύγια, αν θεωρήσουμε ότι τα διαζύγια αποτελούν ένα λόγο τέλος πάντων στεναχώρια που εντάξει, θεωρώ ότι αποτελούν. Για κάποιους, ναι. Έχουν ένα ποσοστό διαζυγίων πάνω από 85%. Με αυτή την έννοια θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και προφανώς δεν είναι. Άρα το ηθικό για μένα δεν παίζει κανένα ρόλο με αυτή την έννοια. Όσον αφορά τα υλικά μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό δεν το κάνουμε καθόλου στην Ελλάδα δυστυχώς. Δεν καθόμαστε να σχεδιάσουμε επειδή. Έχουμε κρίσεις. Έχουμε μια κρίση. Τρέχουμε όλοι πίσω από την κρίση, πίσω από το πρόβλημα, να το λύσουμε σήμερα. Για κάποιο λόγο περνάει αυτό το πρόβλημα. Είτε το λύσαμε, είτε δεν το λύσαμε. Π.χ. έγινε το ΜΑΤ, πέθανε 102 άνθρωποι. Προφανώς δεν τα πήγαμε καλά σε αυτή την κρίση.
Την επόμενη μέρα, αντί να πούμε, OK, τι πήγε λάθος, ας κάτσουμε να δούμε τι πήγε λάθος, έτσι ώστε στο επόμενο μάτι, ελπίζω να μην συμβεί ποτέ, να είμαστε πιο έτοιμοι. Δεν το κάνουμε αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Τελείωσε το μάτι, τελείωσε και η επίλυση. Οπότε την επόμενη φορά που θα έρθει μια κρίση, πάλι δεν είμαστε έτοιμοι. Άρα, όσον αφορά το πλοίο που λέτε, το path συγκεκριμένα. Το path, άμα το πάρει κάποιο και το αναλύσει, τι νέες επιχειρησιακές δυνατότητες έδωσε στο λιμενικό σώμα. Που αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο και πιο σύγχρονο πλοίο, σκάφος που έχει το λιμενικό σώμα. Για να γινόταν σωστά αυτή η δουλειά, θα έπρεπε πρώτα να υπάρχει ένα θεσμικό κείμενο που να αφορά τη στρατηγική του λιμενικού σώματος. Πού θέλουμε να πάει το λιμενικό σώμα, τι θέλουμε να κάνει. Ναι. Μέχρι τι επίπεδο απειλής θέλουμε να μπορεί να ανταποκριθεί. Βάσει αυτού του θεσμικού κειμένου, θα πρέπει να αναπτυχθούν κάποια mission sets που λένε οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, θέλουμε να κάνει π.χ. αντιρρύπανση, έρευνα και διάσωση, νιοψίες, να διαχειρίζεται το μεταναστευτικό, να πείτε άλλα 10 πράγματα. Ναι. Βάσει αυτών των mission sets να πεις τι δυνατότητες πρέπει να έχει, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το PATH δεν έχει καμία επιχειρησιακή δυνατότητα επιπρόσθετη από ότι ένα yacht των ίδιων μέτρων πολιτικό. Ναι. Δεν δίνει κάτι παραπάνω. Δεν έχει σκάφη τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν νιοψίες, δεν έχει δυνατότητες για αντιρρύπανση, π.χ. με την Συναγία Ζώνη, δεν αποτελεί κέντρο διοίκησης, ώστε να μπορείς να μεταφέρεις την εικόνα ή να υπάρχει το TOC που λένε σε τακτικό επίπεδο. Δεν δίνει καμία επιπρόσθετη, ούτε μπορεί να μπει στο πλαίσιο των πολεμικών σχεδίων να υποστηρίξει την χώρα σε περίοδο πολέμου εξαιτίας ενδεχομένως του υλικού που είπατε ή και άλλων προβλημάτων. Άρα είναι πολύ σημαντικό όταν αγοράζουμε πράγματα ή όταν προμηθευόμαστε πράγματα ή όταν ζητάμε χάρες από ανθρώπους που έχουν χρήματα και διάθεση να βοηθήσουν, να το κάνουμε υπό ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στρατηγικό και να κουμπώνουμε τα νέα υλικά μέσα στις υπάρχουσες ανάγκες. Το να αγοράζουμε απλά πράγματα. Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι αυτό το πλαίσιο? Δηλαδή, τι λείπει από όλα αυτά που είπαμε? Λείπει κάτι το οποίο να είναι επιχειρησιακά πιο συμβατό με επιχειρήσεις κατά ναρκεμπόρων, λέω εγώ, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Δεν υπάρχει και τίποτα. Σωστό. Όλα λείπουν. Δηλαδή, όλα λείπουν. Όλα λείπουν. Δεν είναι τα υλικά τα οποία. Κοιτάξτε. Να το πω πιο σωστά εγώ, μήπως δεν το διατύπωσα σωστά. Ναι. Θα έπρεπε και εμείς, όπως και οι Τούρκοι, να θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια στιγμή το λιμενικό ως μικρό πολεμικό ναυτικό? Διότι είμαι σίγουρος ότι αυτοί το κάνουν. Ναι, εσείς μπαίνετε στην ουσία. Εγώ είχα μείνει πιο πολύ στο περιτύλιγμα, στην διάρθρωση. Δηλαδή ότι το αν πρέπει να πάρθει αυτή η απόφαση ή όχι, θα σας απαντήσω κατά ποια είναι η άποψή μου. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να απαντηθεί αυτό σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο. Δηλαδή τι ρόλους θέλουμε να έχει το λιμενικό σώμα. Αν κάποιος ρωτήσει, θέλουμε να έχει ρόλο το λιμενικό σώμα σε μια πολεμική σύγκρουση? Κατά την άποψή μου, επειδή στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό στηριζόμαστε σε ένα θεσμικό κείμενο, ασχέτως το τι λένε στα κανάλια οι απόστρατοι, οι αξιωματικοί, στηριζόμαστε σε ένα θεσμικό κείμενο το 2292-95. Είναι ένας νόμος, τέλος πάντων, που διέπει την εθνική άμυνα όπως έχει αναθεωρηθεί έκτοτε. Εκεί πέρα υπάρχει ένα σύστημα το οποίο είναι εν πωλής προσαρμοσμένο στον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε ο κόσμος τον πόλεμο πριν από 50 χρόνια. Ναι. Άσπρο μαύρο. Δηλαδή, σήμερα έχουμε ειρήνη, τώρα έχουμε πόλεμο. Όπως έχουμε δει και όπως έχει εξαντληθεί στο δημόσιο διάλογο, τα πράγματα δεν είναι πλέον έτσι. Μπορεί να ξαναγίνουν. Δεν λέει κανείς ότι δεν θα ξαναπάμε σε μια conventional setting μεταξύ των χωρών. Ακόμα και conventional setting να υπάρξει, δηλαδή ακόμα αν μιλήσουμε για μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας ή Ελλάδας και μια άλλη χώρα, δεν πρόκειται να γίνει έτσι. Δηλαδή δεν πρόκειται να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Υπάρχει ένα μεσοδιάστημα το οποίο οι Αμερικάνοι ονομάζουν grey zone. Σε αυτό το grey zone, η στρατηγική της Ελλάδας ήταν, είναι και νομίζω ορθά πρέπει να συνεχίσει να είναι η μη κλιμάκωση. Mm-hmm. Δεν είμαστε εμείς για πολλούς άλλους λόγους δομικούς τέλος πάντων, που δεν προλαβαίνουμε να λύσουμε τώρα, και είναι γνωστή στον κόσμο εξάλλου. Η Ελλάδα δεν είναι αυτή η οποία θα επιδιώξει να πολεμήσει την Τουρκία. Οπότε, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις έτσι ώστε να μην πας κατευθείαν στο τελευταίο, στο last act test που λένε στο ποινικό δίκαιο, πριν γίνει ο πόλεμος, να έχεις πολλά πράγματα να κάνεις πριν φτάσεις εκεί. Ένας από τους τρόπους να το κάνεις αυτό το πράγμα είναι να αξιοποιήσεις το λιμενικό σώμα. Mm-hmm. Στην πράξη, στα ίμια π.χ. Εάν είχαμε στείλει, αν στείλαμε το πρώτο δευτερόλεπτο βατραχανθρώπους πολεμικού ναυτικού πάνω στη Βραχονισίδα. Ναι. Απαντήσανε οι Τούρκοι. Τι μπορούμε να κάνουμε μετά εμείς? Έχουμε περιθώριο να κάνουμε κάτι άλλο? Όχι. Αν είχε στείλει ή αν γίνει κάτι στην Ανατολική Μεσόγειο και στείλεις κατευθείαν το στόλο, μετά είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες σου. Έχεις πολύ μικρό πλαίσιο να κινηθείς. Οπότε νομίζω ότι αν μπούμε στην ουσία του ερωτήματος, δηλαδή αν πρέπει το λιμενικό σώμα να έχει ρόλο, πιστεύω ότι πρέπει να έχει ρόλο ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Επειδή η στρατηγική της Ελλάδας είναι αυτή της μη κλιμάκωσης. Ένα μαξιλάρι ουσιαστικά προσφέρει λοιπόν. Ναι, δίνει άλλο. Δηλαδή δίνει πριν, ας πούμε, αν εγώ θέλω να τσακωθούμε και σας ρίξω ένα χαστούκι,
Μετά μπορώ να σας δείξω μια μπουνιά, μετά μπορείτε να με πυροβολήσετε. Μετά. Αν σας πυροβολήσω απευθείας, ναι. Δεν έχω πολλά άλλα να κάνω, περιμένω από εσάς που μάλλον και εσείς να με πυροβολήσετε. Άρα λέτε ουσιαστικά ότι μπορεί να λειτουργήσει σαν πολιορκητικός κρυός, σαν αναγνώριση. Σαν πρώτο στάδιο, ναι, σε μια μακρά διαδικασία που έχεις και άλλες επιλογές. Τώρα μου είπατε κάτι ωραίο πριν και το αρπάζω πάλι. Αστική μύθη πολύ γύρω και από τις ειδικές μας δυνάμεις, θα μου πείτε εσείς αν είναι μύθη πραγματικότητα, και γύρω από τις επιχειρησιακές δυνατότητες και του λιμενικού, του πολεμικού ναυτικού. Παίρνω τον πρώτο και να μου πείτε αν είναι αστικός μύθος ή όχι. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τα νερά και οι Τούρκοι δεν τα ξέρουν τόσο καλά. Είναι αληθές αυτό? Αυτό αφορά κυρίως το πολεμικό ναυτικό, φαντάζομαι, και ναι, το λένε με την έννοια του στόλου, ότι τα αφικά πάντων... Αφορά και το λιμενικό, ότι το λιμενικό δεν γνωρίζει καλύτερα που πρέπει να κρυφτεί, που πρέπει να επιχειρήσει, το βλέπετε εσείς. Δεύτερο συναφές. Δεν λέω ότι δεν ισχύει, μπορεί και να ισχύει, αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια αιτιότητα μεταξύ της αποτελεσματικότητάς μας σε περίοδο συγκρούσεων ή επιχειρήσεων. Μιλάω και για τις μονάδες υποβρυχίων αποστολών και τις μονάδες υποβρυχίων καταστροφών. Ναι. Μας αρέσει στην Ελλάδα να θεωρούμε ότι έχουμε μερικούς από τους καλύτερους πιλότους στον κόσμο. Πράγμα το οποίο ίσως έχει μια δόση αλήθειας που την έννοια ότι δοκιμάζονται καθημερινά. Και δεύτερον, είμαστε όλοι περήφανοι για τις μονάδες υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού καταστροφών του πολεμικού ναυτικού. Ναι. Και ρωτώ εγώ αφελής τώρα. Τι διαφορά έχουμε εμείς, ας πούμε, από τους Μαλαισιανούς? Την ίδια εκπαίδευση δεν κάνουν? Τι διαφορά έχουμε από τους Φιλιππινέζους? Τι διαφορά έχουμε από τους Νορβηγούς? Τυχαία τώρα λέω κάποιες χώρες. Δηλαδή, τι είναι αυτό που κάνει τη δική μας ΜΙΚ ή τη δική μας ΜΙΑ στην προηγουμένη περίπτωση καλύτερη από μιας χώρας με κοινά, ας πούμε, χαρακτηριστικά? Ναι. Ωραία. Πρώτον, εγώ θεωρώ ότι, πάλι να απαντήσω από μια γενική αφετηρία, θεωρώ ότι η προσέγγιση αυτή η οποία υπάρχει στη χώρα τα τελευταία πολλά χρόνια, δηλαδή να ευλογούμε τα γένια μας καθημερινά και να θεωρούμε ότι είμαστε καλύτεροι όλων, και κάτι το οποίο προφανώς θέλει να ακούσει πάρα πολύ και ο κόσμος. Του λείπει, μάλλον. Το βλέπεις, ναι, συμφωνώ. Το βλέπεις και στις αντιδράσεις στα σχόλια, δηλαδή σε ένα post στο Facebook ενός site το οποίο λέει ότι οι Έλληνες βατραχάνθρωποι βγήκαν πρώτοι στο διαγωνισμό, ναι, παίρνει, ξέρω εγώ, 20.000 like. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι, okay, είναι σίγουρα νομιμοποιητικό το να κάνεις το οποίο θέλει ο λαός, αλλά θεωρώ ότι οι άνθρωποι που φέρουν ή φέραν ψήφος δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται αυτή την ανάγκη του λαού, αλλά πρέπει να δίνουν την πραγματικότητα όπως είναι. Γιατί η στρατηγική την οποία ακολουθούν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αποστρατεύονται ή οι πολιτικοί μας, οι οποίοι δεν έχουν τόσο πολύ ευθύνη στο πράγμα, πρέπει να είναι αυτή η οποία να τίνει προς τον πόλεμο, προς τις πραγματικές επιχειρήσεις, εκεί που πραγματικά θα κριθούμε. Γιατί η προσέγγιση που έχουμε σήμερα μας καθιστά πολύ καλή την ειρήνη, αλλά πολύ κακό τον πόλεμο. Άρα για να απαντήσω συγκεκριμένα, δεν είμαστε στο επίπεδο που θα έπρεπε να είμαστε. Mm-hmm. Δεν το βάζω σε σύγκριση με άλλες χώρες, με την Ελλάδα της Τουρκίας. Μπορώ να σας πω για την Τουρκία τι πιστεύω. Πάντως, οι ελληνικές μονάδες ειδικών επιχειρήσεων δεν είναι ούτε καν κοντά σε αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι, ειδικά αν λογίσει κανείς ότι έχουν δαπανηθεί δισεκατομμύρια, έχει δαπανηθεί πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ προσοχή στις μονάδες αυτές. Απέχουμε πάρα πολύ από αυτό το οποίο θα έπρεπε να είμαστε. Και όσον αφορά μια μικρή παρέτηση για τους πιλότους, δεν θέλω να μιλήσω για κάποιο, για ένα αντικείμενο που δεν ξέρω καθόλου. Mm-hmm. Απλά να πω ότι προσπαθώντας να μεταφέρω αυτό το οποίο συμβαίνει στις ειδικές επιχειρήσεις, σε αυτό το οποίο γίνεται στους πιλότους, φαντάζομαι ότι το να κάνεις dogfights, αερομαχίες στο Αιγαίο, αποτελεί ένα κομμάτι ενός mission set μεταξύ δεκάδων που πρέπει να κάνει μια πολεμική αεροπορία. Συνεπώς, ότι οι πιλότοι μας μπαίνουν σε μια διαδικασία ανάκλησης, σηκώνονται, αναχαιτίζουν και γυρνάνε πίσω. Δεν μπορεί να το πάρει κανείς, όντως το κάνουν και είναι καλό που το κάνουν, αλλά δεν ξέρω αν αυτό από μόνο του αποτελεί ενδείκτη μελλοντικής συμπεριφοράς, τέλος πάντων, αξιώματος, σε πραγματικές επιχειρήσεις. Γιατί σε πραγματικές επιχειρήσεις μπαίνουν πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες που δεν υπάρχουν εν καιρό ειρήνης. Τώρα, όσον αφορά τις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, τις ελληνικές, το αφήγημα ότι είμαστε για κάποιο λόγο καλύτεροι από τους άλλους, επειδή το έχω σκεφτεί αρκετές φορές, δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στη γενετική διάθεση των πραγμάτων. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος το λέει αυτό το πράγμα, προφανώς λέει ότι γενετικά, για κάποιο λόγο, οι Έλληνες είναι καλύτεροι από τους Γερμανούς, Σουηδούς ή Ελβετούς ή Βούλγαρους. Κάτι το οποίο προσωπικά δεν το πιστεύω. Στην εκπαίδευση, φαντάζομαι. Ένα-ένα. Το θέμα της γενετικής, τέλος πάντων, υπεροχής των Ελλήνων δεν είναι κάτι το οποίο με βρίσκει οπαδό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει. Αν και πιστεύω ότι το επιχείρημα εκεί καταλήγει. Αν το πάμε στα άλλα τα αντικειμενικά κριτήρια και όχι τα υποκειμενικά και τα φρονηματικά,
τα αντικειμενικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση κτλ. Το σημαντικότερο κομμάτι όλων, όχι το μοναδικό, το σημαντικότερο κομμάτι όλων είναι πραγματική επιχειρησιακή εμπειρία. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας τραπεζίτης, ο οποίος ξεκινάει τη ζωή του σαν junior associate σε μια τράπεζα και καταλήγει να γίνει partner, να φτάσει στο ανώτερο επίπεδο 20 χρόνια μετά ή 15 χρόνια μετά, και δεν έχει κάνει ούτε ένα IPO μιας εταιρείας, ούτε ένα merger και acquisition μιας εταιρείας, δεν μπορεί να πει ότι αυτός είναι ένας καλός τραπεζίτης. Έτσι, απλά έχει περάσει 20 χρόνια εκεί πέρα και δεν έχει ασκήσει το αντικείμενό του. Ή ένας μαραγκός, ο οποίος επί 20 χρόνια έχει ξυλουργείο, αν δεν έχει φτιάξει έπιπλα, δεν μπορεί να είναι καλός να φτιάχνει έπιπλα, έτσι δεν είναι? Συνεπώς, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, για λόγους που κι αυτοί είναι, χρήζουν άλλη συζήτηση, οι ελληνικές ηλικίες μονάδες δεν επιχειρούν καθόλου. Ναι. Συνεπώς, δεν θα μπορούσαν να είναι κορυφαίες για τον απλό λόγο ότι δεν ασκούν αυτό το οποίο το κάνουν. Κατάλαβα αυτό. Ας πούμε όμως ότι μια άλλη ειδική μονάδα, σαν της Ελλάδας, ούτε αυτή επιχειρεί, οπότε να συγκρίνουμε ίσα μεγέθη. Θεωρώ ότι ακόμα εκεί πέρα υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία. Δεν θα είναι πολύ δημοφιλές αυτό που θα πω. Υπάρχει μεγάλη... τα προηγούμενα είναι. Ναι, εντάξει. Υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ της γνώσης που υπάρχει στους βαθμούς του υπολοχαγού, λοχαγού και ταγματάρχη, με τη γνώση που υπάρχει αυτή τη χρονική περίοδο στους βαθμούς του ταξίαρχου και πάνω. Για ποιο λόγο σημαίνει αυτό? Η γνώση δεν μπορεί να έλθει πρωτογενώς σε κάποιον. Δεν μπορεί δηλαδή να. Ενδεχομένως μπορείς να ανακαλύψεις τον τροχό. Όντως, κάποιος ανακάλυψε τον τροχό, ναι, κάποτε. Αυτό όμως για να γίνει θέλει πραγματικές επιχειρήσεις. Στις δικές μονάδες, για να ανακαλύψεις τον τροχό, πρέπει να επιχειρήσεις ο ίδιος. Αν δεν επιχειρήσεις ο ίδιος, υπάρχει ένας τρόπος για να μάθεις. Να στο μάθει κάποιος άλλος. Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, υπάρχει πάρα πολύ στενή συνεργασία της Ελλάδας με την Αμερική. Και οι μονάδες, τέλος πάντων, οι οποίες μπαίνουν στη διαδικασία να συνεργαστούν μαζί μας, έχουν μεταφέρει την γνώση που εκείνοι επιθυμούν να μεταφέρουν. Αυτή η γνώση έχει μεταφερθεί κυρίως στους βαθμούς αυτούς. Δεν κάθεται ο στρατηγός να μάθει MDMP ή TLP ή τέλος πάντων ποια είναι η διαδικασία τέλος πάντων τη ίδια. Οπότε αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, ένας ταγματάρχης του ελληνικού στρατού ή του πολεμικού ναυτικού, ένας πλωτάρχης και υποπλοίαρχος αντιστοίχως, γνωρίζει πολύ καλύτερα, έχει πολύ καλύτερη άποψη για το πώς στην πράξη μπορεί να γίνει μια ειδική επιχείρηση. Οπότε τους θεωρώ εμπειρότερους και ικανότερους από ότι η ηγεσία, κάτι το οποίο δυστυχώς για εκείνους δεν μπορούν να κάνουν κάτι να το φτιάξουν. Πού είναι το πρόβλημα? Στο μεταναστευτικό φαίνεται το πρόβλημα. Γιατί ένα από τα βασικότερα θέματα τα οποία ένας αξιωματικός πρέπει να μάθει δεν είναι το σχολείο, πολυτεχνική, το CQC και πώς να κάνει ρεσάλτα. Αυτό είναι χρήσιμο, πρέπει να έχει εικόνα, αλλά είναι κυρίως αντικείμενο των υπαξιωματικών. Αυτό το οποίο πρέπει ένας αξιωματικός να κάνει περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα είναι να ξέρει σχεδία επιχειρήσεων. Στο επιχειρησιακό επίπεδο λέγεται MDMB, στο τακτικό επίπεδο λέγεται TLP αυτό το πράγμα. Αυτό που το ξέρει πολύ καλά. Για ποιο λόγο το μεταναστευτικό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί κάποιο? Για ποιο λόγο δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που λέμε commander's intent του πρωθυπουργού να μεταφερθεί στο τακτικό επίπεδο και να εφαρμοστεί από το σκάφο του λιμενικού ή τα σκάφη των ειδικών δυνάμεων του στρατού? Για τον απλό λόγο ότι δεν εφαρμόζεται η διαδικασία σχεδίαση επιχειρήσεων. Ναι. Δεν το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα. Δεν το κάνουν οι ηγεσίες μας, δεν το κάνουν τα σώματα. Άρα είναι ανέφικτο να εφαρμοστεί η βούληση στην πράξη. Ναι. Τι θα έπρεπε να γίνει κανονικά? Θα έπρεπε να πάει το αίτημα για σχεδίαση στα κατώτερα τακτικά επίπεδα, αυτά τα επίπεδα να σχεδιάσουν. Ποιο στρατηγό? Ελάτε τώρα. Πού θα συμβεί αυτό στην Ελλάδα? Εντάξει, λέμε πώς θα έπρεπε να τα πράγματα. Δεν μπορεί να σχεδιάσει ο στρατηγό. Τα ξέρει όλο ο στρατηγό, κύριε Μπαλτάκο. Εντάξει. Ο στρατηγό και ο επιχειρηματία στην Ελλάδα τα ξέρουν όλα. Δεν χρειάζεται. Πρέπει να σχεδιάσουν οι υπαξιωματικοί και οι νέοι αξιωματικοί. Το κατάλαβα. Πολύ να καλά. Το στείλουν πάνω, να πάρει τι εγκρίσει. Επιστημονική φαντασία. Ναι, στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό. Οπότε, ναι, ο κύριο Στεφανή έχει αναλάβει ένα έργο το οποίο θεωρώ ότι είναι. Επειδή είναι οργανωτικό. Επειδή είναι οργανωτικό. Ένα βήμα πίσω έρχομαι. Κατάλαβα πολύ καλά αυτό που είπατε. Άρα, εμεί αν αποφασίσουμε αύριο, που είναι μια πολιτική απόφαση, να πάμε στο Τόγκο. Αν τα λέω καλά, Τόγκο, Νιγηρία, κάπου εκεί είναι κρατούμενος, υποδίθεται όμηρος, ναι, ο Έλληνας, ναι, ναυτικός από το Αγρίνιο, από το Μισολόγγι, που είναι άνθρωπος, δεν θυμάμαι. Ναι. Δημήτρης το μικρό του, αυτό το θυμάμαι καλά. Αν το αποφασίσουμε, μέχρι στιγμής δεν το έχουμε αποφασίσει, εμείς μπορούμε να πάμε να τον φέρουμε όπως είναι, σο και αυλαβή? Γιατί από την πρώτη στιγμή, κύριε Μπαλτάκο, τι λέγανε όλοι? Είδατε το δικό μας το παιδί, το έχουν οι πειρατές εκεί, οι άγροι κτλ. Άμα ήταν Εβραίος αυτός, θα τους είχαν ρίξει πυρηνικά, που λέει ο λόγος. Μπορούμε? Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Δεν είναι εφικτές επιχειρήσεις πολύ πιο απλές από αυτήν. Κοιτάξτε, πάλι μια παρένθεση. Επειδή ενδεχομένως στην Ελλάδα υπάρχει το αφήγημα, ειδικά στο δικό μας χώρο, ότι να μην τα λέμε. Ναι. Γιατί το να μην τα λες, το επιχείρημα είναι ότι θα τα μάθουν οι Τούρκοι τέλος πάντων ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι και αυτό κάνει κακό στην εθνική άμυνα. Διαφωνώ κάθετα. Δεν είναι αυτό το ελαττήριο που ο κόσμος δεν θέλει να λέει αυτά τα οποία
πραγματικά συμβαίνουν. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου τι θα κάνουν οι Τούρκοι ή τι θα πιστέψουν οι Τούρκοι. Προφανώς και το γνωρίζουν. Ναι. Ξέρετε, αν εγώ που έχω πολύ περιορισμένη εμπειρία δω μια φωτογραφία ή ένα βίντεο 5 δευτερολέπτων μιας τουρκικής μονάδας τουρκικών επιχειρήσεων, δεν χρειάζεται πάρα πολλά ακόμα. Έχω καταλάβει περίπου το 80% των δυνατοτήτων τους, αν όχι το 90%. Πόσο μάλλον να τους παρακολουθείς συνέχεια και σε πραγματικές ασκήσεις. Άρα οι Τούρκοι ξέρουν πολύ καλά τι μπορούμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Ο λόγος που το κάνουν είναι, κατά την άποψή μου, είτε οι πολιτικές φιλοδοξίες, είτε η διατήρηση της ηθικής υπεροχής. Ναι. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο έχει καταφέρει ο στρατιωτικός κόσμος στην Ελλάδα, σε όλα τα σώματα ασφαλείας και ενόπλες δυνάμεις, να μεταθέσει τις στρατιωτικές ευθύνες στους πολιτικούς. Θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο πετυχημένες καμπάνιες προπαγάνδας στην ιστορία της Ελλάδας. Δηλαδή, για όλα φταίνει η πολιτική, για τίποτα η στρατιωτική. Κάτι το οποίο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Τώρα, όσον αφορά την Ιγυρία, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση. Απέχουμε έτη φωτός από αυτό το πράγμα, από το να μπορούμε να κάνουμε μια επιχείρηση. Εδώ πέρα όμως, επειδή είμαστε σε δημοκρατία και στη δημοκρατία ουσιαστικά η αφετηρία σου, η νομιμοποίησή σου έρχεται από το λαό, η ευθύνη, ξέρετε, κυρίως πηγαίνει στο λαό. Ναι. Δεν πηγαίνει ούτε στους πολιτικούς, ούτε στους αξιωματικούς. Για ποιο λόγο? Αν ο λαός το απαιτούσε, θα προσαρμοζόταν ο πολιτικός, γιατί ο πολιτικός ακούει το λαό. Από αυτόν εκλέγεται. Ο λαός είναι που μετράει τις κινήσεις του. Και βάσει αυτού μετριέται ο ίδιος. Άρα, αν ο λαός το ήθελε, θα το ήθελε ο πολιτικός. Αν το ήθελε ο πολιτικός, θα το εκτελούσε ο στρατιωτικός. Μάλιστα. Δεν το θέλει ο λαός. Δηλαδή, στο Ισραήλ, το Ισραήλ είχε περάσει μια διαδικασία γενοκτονίας και ένα πόλεμο υπαρξιακό, πολλούς πολέμους υπαρξιακούς. Θεωρούσαν ο τελευταίος πολίτης του Ισραήλ νιώθει αδύρυτη την ανάγκη να σώσει έστω και έναν στην άλλη άκρη της γης. Αυτό είναι συνδεδεμένο με την ύπαρξή τους. Στην Ελλάδα, μπορεί θεωρητικά και στο Facebook να είμαστε όλοι πολύ πατριώτες. Στην πράξη όμως, όταν θα χρειαστεί να αναλάβουμε ρίσκο, να ασκηθεί βία, να κινδυνέψει κόσμος, δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε προετοιμασμένοι να το κάνουμε. Συνεπώς, όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε και δεν πιστεύω ότι στη δική μου γενιά ή τέλος πάντων στις γενιές μετά, πριν από μένα και τη δική μου, υπάρχει η βούληση να αναλυφθούν οι θυσίες εκείνες οι οποίες χρειάζονται ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε. Αυτό ισχύει και για μια ελληνοτουρκική κρίση? Ναι, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Το βλέπετε γύρω σας δηλαδή? Ναι, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων και οι αποφάσεις πολιτικές στηρίζονται στα ελαττήρια. Για ποιο λόγο έγινες πολιτικός, για ποιο λόγο έγινες αξιωματικός ή υπαξιωματικός. Στηρίζονται στις ενιοπαραγωγικές διαδικασίες, που σας είπα πιο πριν. Δηλαδή, τι είδες στη ζωή σου, από ποια διαδικασία διήλθες, τι είναι αυτό που σε πείρωσε, τι είναι αυτό που κατέστησε τη ζωή σου πιο ενδιαφέρουσα από απλά την επιβίωση μέχρι το θάνατο. Και τέλος, η άμαξα στην οποία ανεβαίνεις. Δηλαδή, γεννήθηκες στην Ελλάδα, γεννήθηκες στην Αμερική ή γεννήθηκες στο Τονγκό. Παίζει ρόλο γι' αυτό. Τι βρήκες? Γι' αυτό και ονομάζω τους Αγγλοσάξονες πορφυρογέννητους λαούς. Γιατί βρήκανε κάτι. Βρήκαν αξίες και έννοιες έτοιμες από τους πατεράδες τους. Εμείς δυστυχώς δεν είχαμε αυτή τη συνέχεια στο έθνος μας. Είχαμε μια μεγάλη διακοπή και ενδεχομένως δεν έχουμε βρει έκτοτε το βηματισμό μας. Όταν το βρούμε όμως κάποτε. Τώρα, όσον αφορά μια ελληνοτουρκική κρίση, η απόφαση προφανώς είναι θέμα του Πρωθυπουργού. Και επειδή είχα διαβάσει και πριν από λίγες μέρες τη συνέντευξη του κ. Ντόκου, δεν είπε κάτι ο άνθρωπος το οποίο δεν λέει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πήρε συνδιαχείρισης, λέτε. Ναι, οι απόψεις του είναι γνωστές και είναι τίμιο εκ μέρους του που τις υποστηρίζει, παρόλο που δεν είναι καθόλου δημοφιλής. Αφού το πιστεύει, καλά κάνει και το λέει. Δεν είναι αυτό το σημαντικό που είπε όμως. Δεν είπε τη συνδιαχείριση. Είπε συνδιαχείριση, αλλά το σημαντικό είναι ότι είπε μετά από απόφαση δικαιοδοτικού οργάνου. Τι σημαίνει αυτό? Θεωρώ ότι η απόφαση πρέπει να πάρει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή, να μην κάνει το λάθος που έκανε ο κ. Σιμίτης το 96, δηλαδή να μην θέλει να πάρει απόφαση, γιατί αυτό είναι ο μεγαλύτερος εχθρός στην Ελλάδα, η αδυναμία λήψης απόφασης. Πρέπει να πάρεις απόφαση ότι θα κάνεις το Α ή το Β. Για μένα στην Ελλάδα, στα λειτουργικά αυτή τη στιγμή, είναι ουσιαστικά περιορισμένη σε αποφάσεις σε δύο επιλογές. Ή δικαιοδοτικό όργανο, δηλαδή ή θα κάνουμε ό,τι μπορούμε διπλωματικά να πείσουμε την Τουρκία να πάει σε διεθνές δικαστήριο. Έχει πολλούς επικριτές αυτή η άποψη, έχει κάποιους υποστηρικτές. Ή θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα πολεμήσουμε. Ναι. Δεν υπάρχει μέση λύση. Αν για κάποιο λόγο, το οποίο μάλλον αυτό θα συμβεί, δεν αποφασίσουμε τίποτα, θα συρθούμε σε 6 μήνες, 2 χρόνια, 5 χρόνια, 30 χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο, όταν μια μέρα θα πάνε εκεί τα τουρκικά πλοία και τα πολεμικά πλοία και θα αρχίσουν να κάνουν είτε φαινομενικά είτε εν της πράγμαση ενέργειες που εμείς κρίνουμε επιθετικές. Δηλαδή δεν έχει τόσο πολύ σημασία αν όντως τρυπάνε
έχει περισσότερη σημασία ότι είναι εκεί και λέω αν θα τρυπήσω. Ακριβώς. Έτσι. Οπότε, όταν θα το κάνουν αυτό, θα έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, εμείς θα συρθούμε πίσω από μια απόφαση, είτε να πολεμήσουμε τότε, είτε να επαναχωρήσουμε. Δεν ξέρω, αυτό είναι καθαρά θέμα της κυβέρνησης και καθαρά θέμα του Πρωθυπουργού, μέχρι πού θέλει να φτάσει στο ζήτημα αυτό, αλλά αν χρειαστεί να ακολουθήσουμε τα γεγονότα και να φτάσουμε εκεί πέρα και υπό την απειλή της βίας να συρθούμε στις διαπραγματεύσεις, θα έχουμε νομίζω μετά από και το θέμα το Σκοπιανό τέλος πάντων, θα έχει χαθεί τελείως ο συντηρητικός ιστός της χώρας. Δεν λέω απαραίτητα, προσέξτε, δεν θέλω να εκφέρω αξιολογική κρίση, τι πρέπει και δεν πρέπει να κάνουμε όσον αφορά την ουσία. Λέω ότι αν η ελληνική κυβέρνηση, αυτή η επόμενη, θέλει να λύσει αυτό το θέμα με συνενετικό τρόπο, μπορεί να το κάνει μόνο μέσω δικαστηρίου. Ναι. Αν δεν το κάνει μέσω δικαστηρίου, θα χρειαστεί να το κάνει παρακολουθηματικά. Κάτι το οποίο θα είναι τελείως ταπεινό. Όπως και να έχει, εσείς υποστηρίζετε την πρωτοβουλία. Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να έχει την πρωτοβουλία του κινήσεως. Πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία. Και πρέπει να αποφασιστεί σήμερα αυτό. Μάλιστα. Ξέρετε, όταν θα πάει ο στόλος εκεί, το επίπεδο, το ειδικό βάρος της Ελλάδας σε επίπεδο δυνατότητας λήψης απόφασης δεν πρέπει να εξαντληθεί στο ότι θα στείλουμε το στόλο. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι αυτό το απότατο όριο. Γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει, βέβαια, προφανώς. Σωστά. Γιατί αν το στείλουμε, μετά είτε θα πολεμήσουμε, είτε θα ταπεινωθούμε. Όπως λένε οι Αμερικανοί που σας αρέσουν πολύ, όταν το τραβάς το όπλο πρέπει να το χρησιμοποιήσεις. Δεν μπορεί να το ξαναβάζεις στο θικάρι. Ακριβώς. Δηλαδή δεν αρκεί να πας. Ναι. Θα πρέπει και όταν, αφού πας, εκείνοι κάνουν το επόμενο, ενεργήσεις. Να απαντήσεις. Άρα την απόφαση να την έχεις πάρει από σήμερα. Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε με αυτό. Είπατε πριν για το ΜΑΤΙ, αφήσατε σε μία πρόταση, το περιορίσαμε. Έχουν υποθεί πάρα πολλά για το ΜΑΤΙ, έχουν γραφτεί πάρα πολλά για το ΜΑΤΙ. Αν σας ζητούσα σε μία φωτογραφία να αποτυπώσετε το συνέστημα, αφήστε τη λογική. Το συνέστημα, ποιο ήταν το συνέστημά σας, ποια είναι μία φωτογραφία, ποιος είναι ένας πίνακας ζωγραφικής που θα αποτύπωνε το συνέστημά σας για το ΜΑΤΙ, αυτό που αντικρίσατε, αυτό που βιώσατε. Ναι, δεν θέλω να αποτινάξω τα συναισθήματά μου. Προφανώς έχω συναισθήματα. Απλά προσπαθώ, επειδή πίστευα πάρα πολύ το ρόλο τον οποίο είχα και πιστεύω πάρα πολύ το θεσμό του αξιωματικού, εγώ προσπαθώ σε ό,τι γίνεται, ό,τι ακούω και ό,τι κάνω, να αντικειμενικοποιώ αυτά τα οποία βλέπω. Και να προσπαθώ εκείνη τη στιγμή να σκεφτώ τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Αν όχι τώρα, γιατί τώρα δεν μπορεί να γίνει κάτι, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε την επόμενη μέρα. Συνεπώς, εμένα το σημαντικότερο ζήτημα, το οποίο προσωπικά έχω προσπαθήσει, δεν θέλω να πω ότι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα και δεν το άκουσε κανείς. Το σημαντικό ήταν και είναι τα διδάγματα τα οποία πήραμε από εκείνη την ημέρα, τα οποία ήταν πάρα πολλά, να κάνουμε κάτι για αυτά. Το λυπηρό δεν είναι μόνο το ότι πέθαναν 102 άνθρωποι. Προφανώς και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό και θλιβερό και όντως ήταν εικόνες αποκάλυψης, θα έλεγα, στο ΜΑΤΙ. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τι γινόταν, ούτε είναι ιστορίες που μπορούν να υποθούν δημόσια. Γιατί είναι πραγματικά πέραν της λογικής αυτά τα οποία γινόντουσαν. Το ζήτημα είναι τι κάνει η Ελλάδα την επόμενη μέρα. Και μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα και σιγουριά ότι δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι, και αυτό ξέρετε, δεν πρέπει να εξαντλείεται. Να εξαντλείται ο διάλογος στην πολιτική διαχείριση. Ναι, δηλαδή το αν ο πρωθυπουργός, π.χ. ο κύριος Τσίπρας, τότε ήξερε ή δεν ήξερε τους νεκρούς. Okay, αυτό είναι θέμα πολιτικής επικοινωνίας. Το χειρίζεται, ξέρω, το επιτελείο του τότε Προέδρου, αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σαν αξιωματική όμως, αυτό το αφήνει στην άκρη, δεν σε ενδιαφέρει, το ασχολεί η πολιτική, και λες τι πρέπει να κάνω. Δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Ενώ υπάρχουν τεράστια κενά, τα οποία νομίζω φάνηκαν και από τις συζητήσεις στα κέντρα επιχειρήσεων κτλ. Δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Δεν είμαστε ούτε κατά ένα εκατοστό έτοιμοι, πιο έτοιμοι, σήμερα να διαχειριστούμε ένα ΜΑΤΙ σχέση με τότε. Δεν μάθαμε τίποτα, κύριε Παλτάκο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Νομίζω ήταν μια ωραία γόνιμη συζήτηση. Εγώ χάρηκα διότι δεν αντιμετώπισα έναν άνθρωπο δογματικό κάθε άλλο. Και χάρηκα γιατί κατάλαβα ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο θέμα οργάνωσης και θέμα σχεδίου από ό,τι φανταζόμαστε. Εμείς λίγο πάμε με το αέρα, με τη φουστανέλα πολύ και η φουστανέλα δεν βοηθάει σε όλα τα πράγματα. Δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Παλτάκο. Άλλο ένα Leaders έκλεισε. Πάμε κανονικά για τις γιορτές εγγραφές κανονικά. Κανονικά όλες τις ημέρες που πέφτουν Δευτέρα θα έχουμε εμείς μια εκπομπή στον αέρα. Μέχρι το επόμενο Leaders, να είστε όλοι καλά.